Είναι σύντροφός μου 14 χρόνια περίπου και όπως ξέρεις και εσύ, περιμένουμε και το πρώτο μας παιδί. Είμαι ένας άνθρωπος που γενικά πιέζομαι πάρα πολύ. Ποτέ δεν θα μπορούσα να έχω να κάνω σχέση με μια γυναίκα που ζηλεύει πάρα πολύ. Με τη Βίκη ήταν πραγματικά τις σχέσεις που άρχισε πάρα πολύ καλά, γιατί είχα τον προσωπικό μου, όχι τον προσωπικό μου χρόνο, είχα το ζόη. Καταλάβες, δεν με πίεσε, δεν με ζήλεψε ποτέ, είναι μέσα σε κάποια πλαίσια, έτσι. Αλλά δεν είχα ποτέ τέτοια θέματα. Το παιδάκι. Πώς του το είπες? Ήμουν στην Κρήτη για δουλειά, θα σου πω εγώ. Ήμουν στην Κρήτη για δουλειά και μου στέλνει φωτογραφία το τεστ. Οφείλω να σου πω ότι εκείνη τη στιγμή, εντάξει, σαν να έφυγε κατά τα πόδια μου, αλλά επειδή το θέλαμε γενικά, το συνειδητοποίησα πάρα πολύ ώρα, μέσα σε μια-δύο μέρες. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι εργένης χρόνια, είναι, νομίζω ότι κάτι εκείνη τη στιγμή σε δεσμεύει. Αλλά νομίζω ότι είναι εξέλιξη του ανθρώπου, έτσι, και τη σχέση. Οπότε το ήθελα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Εσύ πώς το. Πώς αισθάνθηκες τη στιγμή που βλέπεις το τεστ ότι είναι θετικό? Εντάξει, είναι ήταν κάτι... ένα σοκ. Ήταν σοκ, αλλά ευχάριστο σοκ. Δηλαδή, αμέσως νιώθεις. Τι ξέρω. Ολοκληρωμένος άνθρωπος. Ολοκληρωμένος, ναι. Σαν να έχεις προοριστεί δηλαδή γι' αυτό. Αγοράκι. Ναι, αγοράκι. Ναι, και με τη βούλα, όπως είπε. Και με τη βούλα. Μας είπε χθες. Και με τη βούλα. Πότε με το καλό? Αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αρχές Αυγούστου. Χάζω μπαμπάς από τώρα, τις νομίζω, καθεσές. Ναι. Νομίζω, ναι. Δυστυχώς. Είσαι έτοιμη εσύ, θα έχεις δύο παιδιά? Ναι, ναι, καλά, σίγουρα θα έχω δύο παιδιά, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό θα έχουμε τρία πνευματάκια. Σκοπεύετε να γίνει και γάμος και βάφτιση μαζί, πώς το έχετε? Κοίταξε να δεις, θα κάνουμε τώρα τον πολιτικό γάμο που πρέπει να γίνει και μετά λογικά θα κάνουμε το θρησκευτικό μαζί με τον αμέσως του βάφτιση. Όνομα, έχουμε αποφασίσει. Τσακωνόμαστε λίγο. Τσακωνόμαστε λίγο. Στο όνομα του μπαμπά του. Εσύ θες το όνομα του μπαμπά του και αυτό. Ναι, ναι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσουν ονόματα έτσι πιο. Ξέρεις, δεν είμαι ο τύπος που παίρνει το όνομα του πατέρα της μητέρας. Θα ήθελα ονόματα πιο έτσι αρχαία ελληνικά, περίεργα ονόματα. Όχι, όχι, εγώ θέλω Δημήτρης. Αλλά ευτυχώς δεν είμαι από την οικογένεια. Εντάξει, τον Άγιο Δημήτριο, γι' αυτό θέλω Δημήτρης δηλαδή.